Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7.30 για μία ώρα μαζί με Νίκο Αλέφαντο και Κωστή Ραπτόπουλο να σχολιάσουμε τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο. Μία 13η αγωνιστική η οποία δεν αποδείχθηκε γρουσούζικη για τις δύο πρώτες ομάδες που οδηγούν την κούρσα. Στη βαθμολογία να θυμηθούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα αλλά και το πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία με την ολοκλήρωση πλέον του πρώτου γύρου. ΠΑΟΚ Ξάνθη 2-0, ΑΕΚ Πανιώνιος 5-0, Πανετολικός Ολυμπιακός 0-3, Λαμία Όφη 2-1 με ανατροπή, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΛ 1-1, Ατρόμητος Άρης 2-2 με τον Φετφατζίδη να εσωφαρίζει στις καθυστερήσεις και Βόλος Παναθηναϊκός 1-1, δύο μάλλον αυστηρά πέναλτι, ένα εύστοχο για κάθε ομάδα. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν από 31, 10 βαθμούς πιο πίσω είναι η τρίτη ΑΕΚ με 21, η ΑΕΛ 19, ο Όφη 19, η Ξάνθη 19, με 18 βαθμούς είναι ο Άρης στην 7η θέση. Η Λαμία με τον Άκη Μάτζιο στον πάγκο έκανε πολύ καλό σερί, έχει 17 βαθμούς όσους και ο Παναθηναϊκός. Ο Ατρόμητος 15, ο Βόλος 14, ο Αστέρας Τρίπολης 12, 6 ο Πανιώνιος που ξεκίνησε και με πλην 6 και Ουραγός ο Πανετολικός με 4 βαθμούς. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, Όφη Άρης Παναθηναϊκός Λαμία, Ξάνθη ΑΕΚ, ΑΕΛ Ατρόμητος, Βόλος Πανιώνιος, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Πανετολικός ΠΑΟΚ είναι ουσιαστικά η πρεμιέρα του δεύτερου γύρου. Θα δούμε μετά και μία κάρτα με τα στατιστικά του Ολυμπιακού, ο οποίος ισόβαθμος με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων και είναι πρωταθλητής χειμώνα. Αυτός ο άτυπος τίτλος, ο οποίος ουσιαστικά όμως στις περισσότερες των περιπτώσεων δείχνει και τον πρωταθλητή τον Μάιο, αν και φέτος έχουμε βέβαια την καινοτομία των play-off και για τον πρωταθλητή. Πάμε να δούμε και αυτή την κάρτα, αν την έχουμε έτοιμη, να τα σχολιάσουμε όλα μαζί μετά με Νίκο και Κώστα. Έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση πίσω από τον ΠΑΟΚ με 23 γκολ. Την καλύτερη άμυνα με 5 γκολ, 5 γκολ σε 13 μάτς. Μεγάλη δουλειά. Πρώτος σε επιθετικές προσπάθειες 172, πρώτος σε ασίς 18, δεύτερος σε γεμίσματα, πρώτος στο passing game, πρώτος στα λάθη, τέταρτος στα κλεψίματα. Εντάξει, από την κατηγορία των ασίστ και κάτω πάμε πιο πολύ σε μπάσκετ παρά σε ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι ο Νίκος από αυτή την κάρτα κρατάει τα 5 γκολ παθητικό. Μπράβο. Μεγάλη καλησπέρα κιόλας. Μεγάλη δουλειά. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Μεγάλη δουλειά. Δεύτερη καλύτερη επί 23 γκολ. Καλύτερη άμυνα 5 γκολ. Τρομερό. Γι' αυτό βλέπεις ότι φουλάρηκε για μπροστά με μεγάλες πιθανότητες. Δεν συνδυάζει κάνω πολλά γκολ και τρώω πολλά γκολ. Ναι. Ναι, ωραίο. Γιατί αυτό. Εκεί κάποια στιγμή θα την πατήσεις. Έτσι, μπράβο. Και από την άλλη πλευρά. Πρώτος επί της θετικής προσφοράς 172. Πρώτος σε assist. Εντάξει, αυτά δεν τα υπολογίζω. Γεμίσματα και λοιπά, passing game, εντάξει, δεν λέει κάτι. Ωραία. Λοιπόν, ας φύγει η κάρτα. Να πάμε να δούμε και τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Βάλαμε τον Γαλάνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χειμωνιάτικος. Χειμωνιάτικος, ε. Χειμωνιάτικος ο Κωστάκης. Έχει λίγο υγρασία, θα βάλω τα κόκαλα λίγο τρίζουμε να πούμε. Η Παοκάρα κέρδισε 2-0 εύκολα, το πιάσαμε σκορ. Ναι. Τα ξέραμε τα έργα να πούμε, μας τα πει καλός πνευματικός. Αποχαιρετούμε την... Το πνευματικό σου μην το χάσουμε, γιατί έχουμε ξανά την Παρασκευή να δώσεις, έτσι. Έχουμε καλά. Στήγαμε, δεν ξέρω πώς πήγαμε, αλλά νομίζω ότι τώρα το Champions League έχει πολλά περίεργα. Έχω ένα καλό της Ίντερ με την Μπαρσελόνα, γιατί θα μου πεις 1,70 είμαι. Αλλά έχει καλές ιστορίες. Πάντως μπάλα καλή είδαμε και στο Αγρίνι ένα ημίχρονο και στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Είδαμε ωραία μπάλα στον Ατρόμη, το οποίο αυτοκτόνησε με μια αλλαγή που έκανε λάθος ο Παντελίδης και θα πούμε στη συνέχεια πως εκεί τώρα θα έκανε το μπάτς με τον Φετβαζίδη να φέρει σε δυο αργούς στόπερ του Ατρομίδου. Έχει ωραία θέματα, έχει την Γιουβέντους που έχασε, έχει την United και ο Παντελίδης. Δεν ξέρω αν πρέπει να πανηγυρίσουν ή να στεναχωρηθούν. Είχε λίγα εθνικές, γάμα εθνικές, είχε ήταν όλα. Χαμός, χαμός. Λοιπόν, ας τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Είδαμε νωρίτερα την κάρτα για τον πρωταθλητή χειμώνα Ολυμπιακού.
Ολυμπιακό, ισόβαθμο όπως είπαμε τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει και μάτς τελικό όπως χαρακτηρίζεται την Τετάρτη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Θέλει μόνο νίκη για να συνεχίσει στην Ευρώπη. Μόνο νίκη. Μόνο νίκη, ανεξαρτήτου. Πιστεύω εδώ στο Καρεσκάκι. Στο Καρεσκάκι παίζει 10 το βράδυ. Πολύ κόσμο πιστεύω να τον πάρει. Χαμός θα γίνει. Αν δεν τον πάρει, είναι ζημιά μεγάλη. Εγώ πιστεύω ότι θα τον πάρει. Mm-hmm. Χαμός, οπότε θα έχει πολύ κόσμο. Είναι μεγάλη δουλειά. Να πούμε ότι αύριο παραχωρώ τη θέση μου στον Νίκο Αβραμίδη και μαζί με Νίκο Αλέφαντο στις 7.30 με το που τελειώσουμε εμείς στο ζωντανό το τηλεοπτικό στο YouTube, στο telesport.tv, θα τα πούνε για το match. Θα τα αναλύσουμε όλα. Εμείς έχουμε ωστόσο δύο πιθανές εντεκάδες να δούμε. Υπάρχει και η εντεκάδα με την οποία κατέβασε ο Μαρτίν στον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο σε αυτό το εύκολο όπως εξελίχθηκε 0-3. Γιώργο, με όποια σειρά θες μας τα βάζει να τα δούμε, να τα αναλύσουμε. Εδώ είναι με Πανετολικό το 4-4-2 με Ελαραμπή και Σουντανή. Κάτι που λέγαμε και την Παρασκευή ότι θα πάει σε ένα 4-4-2. Δεν είχε πρόβλημα πάντως, Νίκο. Δεν έχει πρόβλημα, Γιάννη μου, γιατί είναι δυνατόν να είσαι Πανετολικός. Ναι. Και βλέπεις τώρα ένα χάβο, περπάτα. Παίζεται έτσι μπάλα, ρε. Εδώ θα παίξει τον Ολυμπιακό φοβερό, γεμάτο, με τρία στόπερ ο κόσμος να χαλάσει. Πανετολικός είσαι. Mm-hmm. Να μην φας 3-0, να φας 1-0. Ή ό,τι μπορέσεις, θα παίξει με τρία χάφ, θα το αναλύσεις όμορφα, ωραία, και δύο κυνηγούς. Τι είναι αυτό το πράγμα, αντιμετωπίζεις τον Ολυμπιακό πρωτοπόρο, τόσα γκολ, τόσα πράγματα και παίζεις έτσι. Εδώ η τετράδα αυτή θα φάει, όχι 3-13 θα φάει. Αυτά είναι τα λάθη, ναι, τους. Και είσαι και προπονητής τώρα και κάθεσαι έτσι, δηλαδή 3-0 και ευχαριστημένος είναι. Νομίζω, το παλέψεις, ναι, το παιχνίδι. Εδώ πρώτα-πρώτα μεγάλες ομάδες έχουν σβήσει. Mm-hmm. Πήγανε προπονητές στην Arsenal και λέγανε όσα βάλουμε και όσα φάμε. Και φύγαν όλοι. Ναι. Και δεν βλέπεις τι γίνεται. Δεν παίζει η Arsenal ένα τέτοιο ποδόσφαιρο. Ο Κόντε που πάει στην Ίντερ παίζει ωραία, έξυπνα, 5-3-2, 5-4-1, πρώτος. Και το παλεύει. Χτυπάει και η Γιουβέντους και όλο τον κόσμο, πάει μας τους χάρη. Mm-hmm. Δηλαδή ανεβαίνει να την πάρει. Δηλαδή και έχει πάρει ένα χρόνο. Δηλαδή θέλω να σου πω, ο άνθρωπος έτσι πρέπει να δουλεύει. Δεν μπορεί να παίζει τώρα ο Εργοτέλης με τον Ολυμπιακό, ναι, παραδείγματος χάρη στην Κρήτη και να λες θα παίξω με 4 πίσω. 3-0 από το ημίχρονο ήταν κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Βέβαια, το ημίχρονο τους διέλυσε για πλάκα ο Ολυμπιακός. Το ημίχρονο. Ναι. Τάκα-τάκα, τέρμα. Τώρα, επειδή, ναι, υπάρχει το μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα, θα τα πείτε και αύριο με τον Νίκο, αλλά εκεί το ζητούμενο είναι η νίκη. Έχουμε δύο πιθανά σενάρια, δύο πιθανές εντεκάδες να δούμε. Η μία είναι το κλασικό που βλέπουμε από τον Μαρτίνς, δηλαδή να βάλει και Μπουχαλάκη και Καμαρά και Γκιγέρ με τριάδα στα χαφ, 4-3-3, μπέρο, με Ποντένσε, Μασούρα και Ελαραμπή. Ο Μάρτσι Μίκα, ο Αβραάμ είναι αμφίβολος λόγω τραυματισμού. Εάν δεν τα καταφέρει, θα παίξει ο Μεριά δίπλα στο Σεμέδο και με τον Σα κάτω από τα δοκάρια. Αυτό έχεις τρία χαφ. Τον Μασούρα, ο οποίος σπάνια πλαγιοκοπεί, όπως μας έχει πει, και τον Ελαραμπή που μέσα στην περιοχή είναι καλός όμως. Ναι, εδώ και ο Ολυμπιακός και ο προπονητής ο Μάρτινς, ναι, έχει ένα λάτωμα μεγάλο, mm-hmm, στην Ευρώπη. Mm-hmm. Δεν παίζει ποτέ με τρίτο στόπερ. Ποτέ, ναι. Γιατί είναι λάθος του. Έτσι είναι οι Πορτογάλοι. Ναι. Για να ξεξέλιξει το ποδόσφαιρο και για να περπατήσει και να πηγαίνει ο Ολυμπιακός στα εκτός έδρας, μην διαντάξει την έδρα σου, πρέπει να παίξει με τρεις πίσω. Και ο Ποτένσε, για μένα τόσο καιρό, κακώς παίζει στις άκρες. Ο Ποτένσε πρέπει να είναι ο δεύτερος σέντρεφορ. Mm-hmm. Ο πρώτος σέντρεφορ και δίπλα βάλτου. Ποιον θες, τον Αραμπή, ό,τι θέλει. Δεν προσφέρει τίποτα ο Μασούρας. Μασούρας δεν κάνει μπασίματα, δεν μπαίνει στις φάσεις του γκολ. Τι να πια μπακ να κυνηγά ο Ολυμπιακός τώρα. Yeah. Τα μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Mm-hmm. Ο Ποτένσε μέσα στην περιοχή είναι κίνδυνος θάνατος. Έχει ωραία τρίπλα. Απαλλάσσεται από τον παίχτη και έχει μεγάλη ταχύτητα, Γιάννη. Στην τρίπλα επάνω και τα πόδια του τα στρώνει. Το γκολ να δεις πώς το έκανε. Ωραίο γκολ. Με μια μπαλιά μπαμ, μπαμ που περνάει, πάρτε το. Λοιπόν,
πρέπει, πας στη θυσία, έχεις μετά και τον Αβραάμ όταν είναι καλά, σε μέδον Αβραάμ, βάλε και το μεριά λίμπερο, αν λείψω. Ο Αβραάμ έβαλε στο μεριά, ξέρω εγώ, κάνει λάθος. Έχεις παίκτες, μπορεί να παίξει ο Μπάο σε μέδο Αβραάμ. Έχεις τριάδα Ολυμπιακός και να φέρεις στη μέση μέσα από τένσε. Είναι ο καλύτερος κυνηγός. Όχι 4-3-3 στην άκρη. Μπαίνει, γυρνάει, δεν μπαίνει μέσα σέντρε μπακ. Σέντρε μπακ, άμα θα μπει ο Ποτένσε και σκάσει την τρίπλα, είναι φάτσα με το τέρμα. Θα βγει... Ένα θα το χάσει, δύο θα κάνει μεγάλες ζημιές. Ή θα πάρει πέναλτι. Έτσι είπε, μπράβο. Θα πάρει πέναλτι. Εδώ είναι το γκολ του Ποτένσε, το οποίο μας ανέφερες πριν, που χάθηκε και η μπάλα βέβαια εδώ. Ναι, και το εκεί τελείωσε... δεν ήταν. Ναι. Στημένος είναι τώρα ο Πανατολικός. Δεν τον είναι σωσίνη. Λοιπόν, άρα σε ένα 5-3-2, ανεξάρτητα την κατάσταση στην οποία είναι ο Αβραάμ, όχι εδώ, κοίτα, τον Πανατολικό, κοίτα. Τελείωσε ανοιχτό. Όλοι μπαίνουν. Τελείωσε ανοιχτό, ναι. Έχει πατήσει ο Ολυμπιακός με 5 παίκτες περιοχή. Τελείωσε ανοιχτό και να τον δεις, μπράβο, με 5 παίκτες και να τον δεις μια μούρη, λες και είναι ο. Ποιο να σου πω, να πούμε. Ο Βαγκάλ, να πούμε, των προπονητών, ο Χάβος. Ναι. Έφαγε 3 γκολ, άμα πού, πάει 5-6. Δεν παίζεται έτσι μπάλα. Ναι. Και είναι και τελευταίος ο Πανετολικός. Βέβαια. Τελευταίος και διάλυσα. Πάει έξω, άμα χάσει, θα πάει. Δεν παίζεται έτσι μπάλα. Η μπάλα πρέπει να τους φέρει σε δυσκολία τους αντιπάλους. Mm-hmm. Εκεί παίρνεις παραδείγματος χάρη σαν προπονητής. Εγώ όταν έπαιζα στον Ηρακλή και είχα αντίπαλο τον Παναθηναϊκό με Γκόρσκι Πάρκετ, με Χαραλαμπίδες, με όλους αυτούς τους παίχτες, mm-hmm. με Τζόρτζεβιτς, με τον Ολυμπιακό, με τον άλλον Γιανακόπουλος, Αναστόπουλο και τι δεν είχα. Έπαιζα και τους κέρδισα 3, 6, 9 γκολ, έβαλα και φάγα 2. 9 γκολ φάγαν αυτοί, μα από 3 φάγαν. Αυτό ακριβώς είναι. Αλλά και... έπαιζα ένα 5-3-2 σιδερένιο. Αυτό, Νίκο... Ο Βακαλόπουλος, παράδειγμα Γιάννη, mm-hmm. του έλεγα θα πας στο... Μητρόπουλο. Μαζί με τον Μητρόπουλο. Ο Ζήφκας, ένας κοντός. Mm, το ξέρω, Ζήφκα. Θα πας μαζί με τον Αναστόπουλο. Τους έζησε. Λίμπερο τον Ξανθόπουλο. Τον Κοφίδη από χαφ τον έφερα μπακ. Mm-hmm. Αδέσο. Για να έχει τη... Λευκόπουλο. Μετά πετάω τα χαφ. Πετάω να πούμε κυνηγό. Εντάξει, κυνηγός αν θα κάνει γκολ. Ναι. Θα... Και έφερνα τα αποτελέσματα, τους καθάρισα όλους. Mm-hmm. Και γκολ έκανα και κράταγα πίσω και πέταξα στον Πανέκο 3 γκολ. 3 γκολ στον Ολυμπιακό, 3 στην ΑΕΚ. Άλλωστε, Κώστα... Και έφαγα 2-3 μου φαίνεται. Ένα. Τα ξέρω ο Κώστας. Έφαγα. Ένα έφαγες. Ένα. Νομίζω ένα. Πώς είχαν έρθει. Δύο. Δύο. Ένα έφαγα στον Πανιακό. Έφαγα στον Πανιακό και στον Ολυμπιακό. Άλλωστε, αυτό που λέει Νίκο ο Κώστας το εφάρμοζε και σε μικρότερες ομάδες από τον Ηρακλή. Ενώ όχι με όταν πήγα στον Πιερικό, είχε πέσει ο Πιερικός, ήταν για να σωθεί. Το κάνω το 5-3-2, τελείωσε, ανέβηκα. Απλά πολλοί λένε, ούτε εγώ συμφωνώ με αυτή την άποψη, αλλά πολλοί λένε, εντάξει με τον Ολυμπιακό έπαιζα, πάμε στον επόμενο. Ο Νίκος μας λέει ότι ακόμα και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, πρέπει να δείχνεις. Μπράβο, γιατί. Δεν μπορεί να πεις έφυγε αυτό το μάτς, πάμε το επόμενο. Άκου, γιατί. Τη δόξα τη μεγάλη ο προπονητής και εγώ που την έπαιρνα από τους μεγάλους. Ναι. Κατάλαβες. Δεν είναι ήρθε ο Ολυμπιακός 3-0, ήρθε ο άλλος. Δεν κάνεις τίποτε έτσι. Τους μεγάλους. Στητής, εξουδετέρως εκείνο. 3-0 τον έναν. 3-1 τον άλλον. 3-0 την ΑΕΚ. 3-1 τον Ολυμπιακό. Φάγανε 3-6-9 γκολ. Ναι. Πήγα στα ουράνια σαν προπονητής. Βέβαια. Στημάται ο κόσμος τα μεγάλα μάτς. Βέβαια. Και γενικά σαν προπονητής δεν ήθελα. Ήταν πολύ καλύτερη η άλλη ομάδα. Έτσι από μένα. Ναι. Δηλαδή, πες ότι έπαιζα με τον Ολυμπιακό. Από ο ρόστερ, παίκτες. Αν είμαι στον Πανετολικό, δεν θέλω να χάσω 3-0. Χάσω ένα 0 με ζόρια 2-1 που θα γίνει σφαγή. Θα παίξει με 3 πίσω χάβο και 2-5 και 3-8 και 2-10. Και θα παίρνει την κόντρα σου και θα είσαι δεμένο. Γιατί έτσι σε εκτιμά και σε θυμάται και ο κόσμος, αλλά και οι πρόεδροι των μεγάλων ομάδων. Και οι πρόεδροι των έτσι, μεγάλων λέει, ομάδων. Εκεί ίδρωσα να περάσω. Ακριβώς. Ή εκεί δεν πέρασα. Έτσι είναι. Και σε παίρνουν και κάνεις. Και προχωράς. Mm. Εγώ ανέβηκα τα Γιάννα γιατί δεν ανεβαίνανε χρόνια. Ναι. Γιατί δεν ανεβαίνανε. Πήγα εγώ 5-3-2. Mm-hmm. Καθάρισα. Πάω με το Ρουφ 5-3-2
και του ρίχνω 4 γκολ μέσα στο ρουφ. Στο καπάκι. Ναι, και πάω με τα Γιάννα μέσα στο ρουφ και του ρίχνω 3-0. Λοιπόν. Με 5-3-2 τα Γιάννα. Δηλαδή θέλω να σου δώσω να καταλάβει. Έτσι παίρνει τη δόξα. Ναι. Έτσι σηκώνεσαι. Βέβαια. Λοιπόν, εκτός από αυτό το 4-3-3, πάντως υπάρχει ένα 4-4-2 το οποίο ο Μαρτίνς το ξεκίνησε στο Αγρίνιο και γενικά στα μάτς στο Καραϊσκάκη, στο οποίο θέλει να κερδίσει. Είναι το πρώτο που του βγαίνει καλά. Ναι. Από τα 4-4-2 που ξεκίνησε και στο Πανιόνιο βρήκε μπελά και αλλού βρήκε μπελάδες. Αλλά στο Αγρίνιο, παρά το γεγονός ότι δεν είχε κεντρικό χαφ, Βαλμποενά, Φορτούνι, δεν έχει τα λοιπά. Ναι, ούτε αύριο θα έχει, ναι. Το πρώτο γκολ που μπαίνει είναι πολύ ωραία συμμετοχή τριών παιχτών. Αυτό να κάνω μια παρένθεση, Κώστα, ένα λεπτό. Αυτό που λες ότι πήγε καλά, ποιο πήγε καλά, διαλυμένος ο Πανατολικός. Ναι. Διαλυμένος. Τι ναι. Ολυμπιακό παίζεις. Και παίζεις τον Ολυμπιακό στα ίσα. 3 και λίγα ήταν. Δεν υπήρχε Πανατολικός μέσα. Δεν υπήρχε. Άρα ούτε αυτό εγκυμονεί κινδύνους αύριο. Παίζεις με τον Κρόι. Έρχεται ο Ολυμπιακός με τον Κρόι εδώ. Ναι. Θα δεις ποιος είναι ο Μαντουμαδόρος ο σκύλος. Οι δυο σας παίζετε. Πρέπει ο Κρόιφ το πολύ να σου κάνει μισό γκολ, αν σου κάνει. Ναι. Αλλιώς θα πάθεις πάλι 3, παράδειγμα λέμε. Και ρισκάρεις τους μεγάλους παίχτες, τους καθάριζα εγώ. Δεν γίνεται δηλαδή με τον Πιερικό, με τα Γιάννα, με την Καλαμαριά, με όλο τον κόσμο να τους καθαρίζω. Τι, το ένα τίκι, το άλλο, όλα. Καλαμαριά πήγε στα ουράνια. Και εκείνες εποχές είχαν όχι, και παικταράδες. Εκνευρίζουμε γιατί βλέπω το χάμο. Ναι. Εκεί, βόλτες, παραδείγματος χάρη, και με ποιο παίζεις, με τον Αστέρα Εξαρχείο. Ναι. 4, δεν γίνεται. Ολυμπιακός, θα πάει να παίξει έξω. Όχι τώρα, όταν ναι. παίζει έξω. Mm-hmm. Παίξει στην Αγγλία. Τι στην Αγγλία. Πόσες χώρες πάει να παίξει έτσι. Πήγε στη Γερμανία. Δεν τραβάει, δεν τους είδες. Τραβήχτε, Ολυμπιακός, ναι. θα παίξεις, θα πάρεις ένα σκληροτράγυλο. Σήμερα πιάσεις τον τάδε παιχταρά της Τζέρσι, τον τάδε παιχταρά της Άρσεναλ, τον τάδε παιχταρά της Manchester United, τον άλλο. Να πας, να σε δούνε, να παίξεις ένα 5-3-2 γρήγορο, αλλαγές, ποτέ σε μες στο 5-3-2, ποτέ σε. Πώς κάνει τράψεις. Σωστό. Είναι πολύ τριπλέ γρήγορος. Και ξέρει και πολύ μπάλα. Επίσης, αυτό το 5... Δεν τα προτιμάνε αυτοί οι προπονητές. Επίσης, αυτό το 5-3-2, σε αυτό το 5-3-2 που μας λες, είναι εκτός ο Φορτούνης, είναι εκτός και ο Βαλμπουενά, αλλά έτσι κι αλλιώς έχεις 3 χαφ, τα οποία σε καλύπτουν. Δηλαδή, ο Καμαρά, ο Γκιγέρμε και ο Μπουχαλάκης. Βέβαια, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτοί οι παίκτες, Γιάννη μου, είναι να σου δώσω να καταλάβεις. Δηλαδή, ο Φορτούνης, πολλές φορές να το ξέρεις, ας ακούς τον κόσμο, ή Βαλμπουενά. Ο Βαλμπουενά. Τι θα παίξεις τώρα με την Άσελα στην Αγγλία. Τι εννοείς. Θα παίξεις με 2 χαφ και τον Βαλμπουενά. Παίζεις με 10 παίκτες. Ναι. Τι είναι. Με 10 παίκτες. Όχι, ότι... με 10 παίζεις. Ναι. Ας τον Βαλμπουενά δεκάρι. Ναι. Θα πας, ο Φορτούνης. Θα σου κάνει τα μπασίματα που κάνει εδώ. Αλλιώς παίζεις με 2 χαφ κόφτες. Φορτούνης δεν τρέχει να σε κόψει. Mm-hmm. Οπότε παίζεις με 10. Νομίζω ότι αυτή είναι και πάντα. Μέσα στην ομάδα. Ναι. Μπορεί να παίξεις με 2 κυνηγούς, το ένας από τους 2 να είναι ο Φορτούνης, λέμε. Α, να το, να το να βάλεις εκεί αυτό, για να μην σου λείψει από τα χαφ. Μπορεί να κάνεις και τέτοια. Για να μην σου λείψει από τα χαφ. Ναι, και να του πεις, θα παίξεις ελεύθερα, ό,τι θες κάνε μπροστά. Ναι. Τριπλάρεις, μπαίνεις ταχύτητες, δώσε πάσες. Δεν μαρκάρεις που δεν μαρκάρεις, παίξε μπροστά για να μην μου λείψει χαφ. Θέλω να σου πω, έχεις εντάξει, τέτοια. Ναι. Όπως ο Ποτένσε, γιατί τρώγεσαι στην άκρη. Τον Ποντέζε, τον πετά στην άκρη. Τι να κάνει. Περνάει τον εξτρέμ, κάνει σέντρα. Σε ποιον. Είμαστε δύο σέντρα μπακ εμείς. Πηδάμε, τις μαζεύουμε. Ναι. Ή περνάει τρεις παίκτες, κουράζεται και δεν έχει δύναμη να σου κάνει. Ακριβώς. Μέσα, μας χάσει 2 τρίπλες. Εμένα, εσένα. Ναι. Θα βγει τα τέτοια. Βέβαια. Και θα βγει τέτα. Λοιπόν. Αυτά δεν τα σκέπτονται μόνο. Γιάννη, δεν τα σκέπτονται. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Αύριο που θέλει μόνο νίκη ο Ολυμπιακός. Θα αύριο παίζει εδώ με τον Ερυθρό Αστέρα. Με τον Αστέρα. Ναι. Ο Ολυμπιακός ναι. έχει καλύτερους παίχτες. Ωραία. Να εξηγούμε τα. Ωραία. Δεν μπορεί μια ομάδα να πηγαίνει μέσα στη Γιουγκοσλαβία και να ρίχνει 6-0 η Μπάγερ. 5-0. 6-0. Τους διέλυσε 6-0. Ναι. Δεν μπορεί.
Γιατί εκεί και αυτός πήγε να τους παίξει έτσι. Λοιπόν, εδώ ο Ολυμπιακός θα το πάρει το παιχνίδι. Πρέπει να το πάρει. Θα παίξει ένα 4-3-3. Αυτό θέλω να πω. Δεν θα ξεκίναγες με πεντάδα. Δεν όχι, θα ξεκίναγες. Όχι, αλλά αν βάλεις γκολ. Αλλά θα βάλω γκολ, μπορώ να το κάνω 2-0. Και να δω ότι στο τελευταίο 20 λεπτό κάτι παναγίνει. Μην μου το κάνουν 2-1. Τι κάνεις, το κάνεις το 5-3-2. Αλλά είναι πώς να σου πω, είναι λάκος το 5-3-2 για τον αντίπαλο. Ναι. Σου λέω, όχι, το γύρισε, πάμε μπροστά. Φοβάται. Μόλις θα φύγει ο Ποτένσε που είναι δεύτερος, ο Αραμπί, σου φύγουν και ένα δύο. Χάφα, σου πω. Καλώ τα θα παιδιά. Γίνουν 4. 3-0. Ναι. Έχεις λοιπόν και αυτό το προτέρημα. Ναι. Λέμε. Ναι. Σε λοιπόν ποιο ομάδες, βέβαια, εντάξει. Αλλά είσαι παιχνίδι που θα προηγηθεί. Στι εγκαιρέ ομάδες πάνε με το ζόρι. Εκεί πάει. Τι παίζει πια Arsenal, τι παίζει πια Τζέλσι, τι παίζει πια Ίντερ, πια Γιουβέντους, πια έτσι. Τι βλέπει τη Γιουβέντους πώς πάει. Ναι. Στα δίτια μπαίνουν όλοι. Κάνει ένα γκολ ο Ρονάλντο. Και τρίχες. Μπήκαν τρία γκολ, του διέλυσε ο άλλο. Λοιπόν, πάμε Κώστα Πάοκ. 2-0 από το 80 και μετά, αλλά με ευκαιρίες, μακυρωθέν γκολ, δοκάρια. Κοίταξε. Ο Πάοκ σε αυτό το παιχνίδι έπαιξε χωρίς τον Μπίσεσβαρ με τον Μπέλκα. Χωρίς τον Νταντουρί με τον Βιερίνια. Και με τον Μαωρίσιο στα χαφ δίπλα στο Μίσης. Με άλλα λόγια, έπαιξε ένα παιχνίδι με μια ομάδα η οποία θεωρήθηκε εύκολη και έβαλε δύο ανέτοιμους ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Μαωρίσιο και ο Βιερίνια. Και οι δύο ανέτοιμοι. Δυσκολεύτηκε γιατί τα έχασε. Γιατί χτύπησαν δοκάρια αυτά, αλλά εμένα δεν μ' άρεσε η Ξάντη. Δηλαδή η Ξάντη έπαιξε από τη σέντρα και πίσω, δεν βγήκε ούτε μια αντεπίθεση, ούτε πήρε την μπάλα να κρατήσει, περίμενε καρτερικά. Ο Πάο έκανε ευκαιρίες, έπαιρνε την μπάλα Ξάντη, ξανά ο Πάο. Η δραματικότερη ομάδα που πέρασε από την Τούμπα και η δραματικότερη ομάδα που έπαιξε με τον Πάο ήταν η Ξάντη. Τόσο κακή Ξάντη φέτος δεν είδα. Ναι. Τραγική. Αυτό για να μην παρεξηγηθούμε ότι ήταν σε κακή βραδιά η Ξάνθη, όχι ότι είχε να κάνει με το μάτσο συγκεκριμένο. Τόσο κακή βραδιά η Ξάνθη δεν είχε ποτέ. Μάλιστα. Δηλαδή και που το βλέπαμε με τις παοξίδες λέγανε και στο 65 και στο 70 μου πήγε το μάτσο, κάποια στιγμή θα μπει το παιχνίδι. Το γκολ. Εδώ τώρα είδαμε εντάξει κέρδισε ο Πάο, καλά έχει πολλούς παίκτες δεφορμένια. Δηλαδή ο Πέλκας δεν μπορεί να μπει κάθετα να τριπλάρει να κάνει, είναι πολύ πίσω. Και κακώς δεν πουλήθηκε και καλά κάλεσε και ο Νίκος πουλήστε τον. Ο Βιερίνια από μπακ τον κάνανε εξτρέμ. Ο Βιερίνια τα πόδια του γίναν καλά αλλά δεν έχει την ταχύτητα και την έκρηξη και το ένας μέναν που είχε πριν 2-3 χρόνια και πριν τον τραυματισμό. Άρα δεν είναι ο Βιερίνια που περιμένουμε να είναι. Και ο Δε Μαωρίσιο, περιπατητή στον χώρο του κέντρου, δεν ενοχλήθηκε γιατί δεν βγήκε Ξάντη. Αν Ξάντη χτυπούσε, ας πούμε, εκεί στο κέντρο, ο Μαωρίσιο, είναι σε κακά ξεπεργέματα. Από εκεί και πέρα. Καλός ο Γιαννούλης, ο Λιμιός πολύ καλός, αλλά δεν τριπλάρει, Γιάννη, δεν τριπλάρει. Είναι πολύ καλός όμως στο να φύγει με την μπάλα να κάνει μια σέντρα. Είναι ο μοναδικός εξτρέμ που δεν κλείνει με το ανάποδο πόδι να κάνει ένα σουτ. Πάντα πάει από την απέξω. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Και τσακώνομαι και με τις παοξίδες με τον Λιμιό. Έχω τον πρωί τον Γουλιανό, ο Λιμιός κουμπάρε μου, κουμπάρε μου ο Λιμιός. Ρε ο Λιμιός πάει από τη γραμμή του λέω. Καλός είναι. Άμα του κάνεις μια παλιά σε αντεπίθεση θα τον περάσει τον μπακ. Άμα κλειστεί ο άλλος στα 30 μέτρα θα κάνει μια την μπάλα μπροστά, θα κάνει μια σέντρα, θα πάει κόρτερα άμα θα περάσει κτλ. Δηλαδή δεν είναι ο παιχταράς που θέλουν να παρουσιάζουν να φύγει στο εξωτερικό με 10 εκατομμύρια τρίκες κατάρες. Ο Γιαννούλης πάει πολύ καλά από πίσω. Ο Κρέσπο πάει πολύ καλά. Ο Ίγκνασον φοβερός, ξεχάσανε το Βαρέλα. Και ο Μάρτος στα 32 δεν θα σου κάνει στις 15 κούρσες τις 20 που έκανε πριν 2 χρόνια ένα. Θα σου κάνει τις λιθές, αλλά οι λιθές θα είναι καλές. Κάνει δηλαδή αυτός παίρνει πιο λίγα μέτρα κτλ. Από πίσω είναι καλά ο ΠΑΟΚ, είναι καλά, τόσο κάποια παιχνίδια δεν έχει τέρμα, πρέπει να προσέξει την αμυνά του και πολύ καλό σε καλό χαρίζει να στην τέρση. Μάλιστα, που και κάνει τα γκολ το ένα μετά το άλλο. Γκολ πρώτου χρόνου, δεν είναι και αυτός τριπλέρ να μπει να κάνει, αλλά είναι
σε πολύ καλή κατάσταση, ξέρει πώς θα σταθεί, θα του τη φέρουν. Είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Ωραία. Και να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ κρατιέται στην πρώτη θέση μαζί με τον Ολυμπιακό. Δεν έχασε στο Φάληρο. Είναι αίτητος. Φαίνεται ότι θα πάμε έτσι μέχρι το τέλος. Τον Γενάρη θα γίνουν κάποιες προσθήκες, κάποιες μεταγραφές. Ή εάν πουληθεί κάποιος βασικός, εάν και εφόσον έρθει πρόταση. Πριν από 5 μέρες, μετά το Καραϊσκάκι, βρέθηκε ο Σαββίδης με τον κύριο Σαββίδης με τον προπονητή. Και του ζήτησε ένα center for που να είναι στα χαρακτηριστικά του Πρίγιοβιτς. Αν είναι μπορεί να πάρουμε τον Πρίγιοβιτς ή έναν που να είναι σαν τον Πρίγιοβιτς. Στη συνέντευξη τύπου 3 μέρες μετά, του πιάσαν την είπα στην βλακή, μη ζητάς, μη μιλάς, δεν έχει τέτοια, έχουμε financial fair play, ποιο θα πουλήσουμε, πέντε δεν θα πάρουμε. Δηλαδή, δεν θα έχουμε κινητικότητα. Ο ΠΑΟΚ θα πάει να τη βγάλει με αυτούς. Μάλιστα. Θα πάει να τη βγάλει με αυτούς. Δηλαδή, σε τερμόρα έχει τον άνθρωπο με ένα πιο μακρό συνδέσκι, παίζει με τον Μπίσελμαν και τον Μπέρκα, λιμιός από τη μια, πάει να βγάλουν τον Βιερίνια με τον Καντουρί από την άλλη. Στα χαβ ο Μίτσης είναι βασικός, πολύ καλός, δεν τόσο γρήγορος, αλλά είναι καλό χαβ. Δεν είναι πολύ γρήγορος, αλλά έχει την πάσα και την πίεση στον αντίπολο, θα κόψει, δεν θα κάνει λάθος. Είναι καλός χαβ από τους άλλους. Αλλά ακούστε και οι υπόλοιποι, Μαουρίσιο, εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν τα κενά τους στο ρόστερ. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην ΑΕΚ, γιατί έχει νέο προπονητή, τον Μάσιμο Καρέρα. Έβαλε 5 γκολ στον Πανιόνιο στο τελευταίο μάτς του Νίκου Κωστένογλου στον Πάγκο. Θα περάσουμε να δούμε το βίντεο που αφορά τον Καρέρα και θα επιστρέψουμε μετά, Νίκο. Θες να πεις για ΠΑΟΚ? Κοίτα τον Πανιόνιο. Ναι. Τον Πανιόνιο. Α, πόσα ναι. έφαγε. 5. Κοίτα πώς παίζει. Ανοιχτά, ε. Λες και παίζει με τον Αστέρα Εξαργείο. Πάντως το 0-0 έχασε ευκαιρίες. 5 και λίγα. Τι να χάσει ευκαιρίες. 5-0 είναι διάλυση. Ναι. Διάλυση, ρε Γιάννη. Αλφα-εθνική κατηγορία είσαι. Σωστό και αυτό. Γιατί πάνε κατευθείαν. Μπατ. Ό,τι γράψεις. Είναι ο προπονητής κατευθείαν, τον περιμένεις. Ναι. Όχι να απολυθεί. Ναι. Νίκη να μαστιγώσεις μέσα. Γιατί το έκανες αυτό, για ποιους λόγους εκείνο. Έτσι. 5-0. 4-3-3. Λοιπόν, να τον. Πάμε να δούμε εδώ πέρα με Σταυρόπουλο Ευαγγέλου, Παπαγεωργίου Λιμπεράκη, Κόρμπο Οικονομίδη Άρτσε, Παπα-Νικολάου Μασούρα και Αραμπουλή το φορ. Ο Μασούρας είναι του Ολυμπιακού που έχει δοθεί ξανά δανεικός και τον βάζουν πλέον εξτρέματι για μπακ. Τον βάζουν εξτρέμα. Σκέψη γίνεται. Λοιπόν, να δούμε και την εντεκάδα της ΣΑΕΚ, εάν την έχουμε. Ήταν η τελευταία εντεκάδα που παρέταξε ο Νίκος Κωστένογλου. Παραδίδει στον Μάσιμο Καρέρα. Με Οικονόμου Τσιγκρίνσκι, Μπακάκι Χουλτ, Κρίσης Τσιγαλανόπουλο, Βέρντε Μάνταλο, Λιβάγια, Ολιβέρα, να χωρέσουν και οι τέσσερις μπροστά. Τώρα για να χωράσουν και οι τέσσερις μπροστά, αυτό το πράγμα βλέπεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με τον νεοφερμένο Ιταλό τεχνικό της ΑΕΚ και επιστρέφουμε για να δούμε μία πιθανή τακτική σχήμα που θα ακολουθήσει ο Ιταλός, έχοντας βέβαια επιρροή από τον Αντώνιο Κόντε. Από σήμερα ξεκίνησε και ουσιαστικά η εποχή Καρέρα στην ΑΕΚ, αφού ο Ιταλός προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ένωσης και προπόνησε για πρώτη φορά τους παίκτες. Ο Μάσιμο Καρέρα εμφανίστηκε έτοιμος για την πρόκληση της ΑΕΚ, τονίζοντας ότι θέλει μια ομάδα να ιδρώνει τη φανέλα και να μην τα παρατάει ποτέ. 55χρονος Ιταλός πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση προπονητή. Ξεκίνησε την καριέρα του ως τεχνικός Ακαδημίας Γιουβέντους και η εξαιρετική του δουλειά ανταμείφθηκε όταν ο Αντώνιο Κόντε το συμπεριέλαβε στο επιτελείο του το 2011. Ένα χρόνο αργότερα, το 2012, κλήθηκε να κοουτσάρει ως πρώτος προπονητής στη Μεγάλη Κυρία στο Super Cup της Ιταλίας κόντρα στην Νάπολη, κατακτώντας τον τίτλο στην παράταση με 4-2, λόγω της τιμωρίας του Κόντε για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων. Στους επόμενους 8 αγώνες που οδήγησε τη Γιούβε, διατήρησε το γνωστό και αγαπημένο 3-5-2 του μέντορά του, μετρώντας 6 νίκες και 2 ισοπαλίες.
Έχοντας μοιηθεί τις τακτικές και τις τεχνικές του, ο Κόντε το πήρε μαζί του και στην Εθνική Ιταλία, όπου του έδωσε ρόλο στην προπόνηση των αμυντικογενών ποδοσφαιριστών του, με τη δουλειά του να φαίνεται στο γύρο του 2016, όπου η Ιταλία φτάνει μέχρι τελικά, έχοντας αποκλείσει Ισπανία και Γερμανία. Κάπου εκεί προκύπτει το ενδιαφέρον της Σπαρτάκ Μόσχας για να τον εντάξει στο προπονητικό της επιτελείο και ο Ιταλός αποδέχεται την πρόκληση. Στη νέα του ομάδα παίρνει το κομμάτι της αμυντικής τακτικής, ωστόσο μετά τα πρώτα ανεπιτυχή αποτελέσματα του Δημήτρη Αλενίτσεφ και την απόλυση του Ρώσου αναλαμβάνει ως υπηρεσιακός τεχνικός. Στα πρώτα του δύο παιχνίδια έχει μία νίκη και μία ισοπαλία και παραμένει ως πρώτος προπονητής μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων της ρωσικής ομάδας με τον Κουρμπάν Μπερντιέφ. Το τέλος του πρωταθλήματος βρίσκει τη Σπαρτάκ πρωταθλήτρια για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, με διαφορά 7 βαθμών από τη δεύτερη ΤΣΣΚΑ. Διοίκηση και οπαδοί της Σπαρτάκ αποθεώνουν τον Ιταλοτεχνικό. Στη δεύτερη χρονιά του η ομάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα, ενώ στην Ευρώπη αποκλείεται από την Αθλέτικ Μπιλμπάο στους 16 του Europa League. Ξεκινά και τρίτη σεζόν στην ομάδα, αφού η Ρώση ανανεώνει το συμβόλαιό του. Ωστόσο, ο αποκλεισμός από τον ΠΑΟΚ στο τρίτο προκληματικό γύρο του Champions League και το κακό ξεκίνημα της ομάδας αναγκάζουν την ομάδα να τον απολύσει στις 22 Οκτωβρίου του 2018 και να παραμείνει έκτοτε άνεργος. Ο Ιταλός, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, αποθεώνει τον Αντώνιο Κόντε, κάτι που είναι λογικό αφού αποτελεί παιδί του. Από εκεί και πέρα, ο 55χρονος τεχνικός δεν θα μπορούσε να υιοθετήσει διαφορετικό σχήμα από το 3-5-2 όπου και αν έχει δουλέψει. Η Ένωση ποσοτικά έχει 4 στο ρόστερ της, με τον Μιχάλη Μπακάκη να παίζει κατά συνθήκη όταν εφαρμόζει το 3-5-2. Ωστόσο, με τον Όγνιεν Βράνιες Φευγάτο, τον Ατζιγκρίνσκι Ευπαθή, τον Σβάρνα Λίγο και τον Οικονόμου σταθερά σε πτωτική πορεία, είναι ξεκάθαρο πως ένας προπονητής ο οποίος στηρίζεται σε αμυντική τριάδα θα πρέπει το κύριο βάρος της ενίσχυσης που θα ζητήσει να αφορά τη συγκεκριμένη γραμμή. Στα αριστερά υπάρχει ο Έλντερ Λόπε, ενώ ένα ερωτηματικό είναι αν θα αλλάξει μοίρα του Νίκλας Χουλτ, ο οποίος πάντως σε τέτοια διάταξη δεν έχει αγωνιστεί στην καριέρα του. Το δεύτερο μεγάλο ερωτηματικό αφορά τους ακραίους. Προφανώς σε μια τέτοια διάταξη εξτρέμ δεν υφίσταται. Έτσι κι αλλιώς η Ένωση δεν διαθέτει καθαρό εμούς, οπότε λογικό είναι να περιμένουμε πλέον τον Πέτρο Μάνταλο σε πιο κεντρικό ρόλο, με επιθετικό δίδυμο τον Λιβάγια και τον Ολιβέιρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Το πάμε. Κυριότερο που λέω είναι κολαγόνο, κάνει πολύ καλό στον οργανισμό. Είναι μεγάλη δουλειά. Ξέρεις τι βάνει περπάτημα και πώς φεύγω. Έτοιμος να πουλάρω είμαι στην προπόνηση. Τρομερό. Και ωφελεί τον οργανισμό, δεν το βλάπτει με τίποτα. Δεν το έχει την υπόψη σας. Είναι τρομερό. Απ' την άλλη, έχουμε Γιάννη Κοτρότσος. Όπο, αμερικάνικη εταιρεία. Επί καλαμίδες, επί στραγαλίδες, επί αγκονίδες, επί καλαμίδες, ζώνες, θερμενόμενος, τα πάντα. Είναι φοβερή, εντρέβει στην Κατερίνη, είναι Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Σκόπια, τα κυριότερα. Γιάννης Κοτρότσος και εξαιρετικός σαν άνθρωπος. Έτσι, και Παναθηναϊκός. Πάμε να ρω, ναι, μπράβο, αυτό το κακό είχε. Όχι, ωραίο. Πάμε μετά στους γιατρούς. Πρώτον, μην ξεχνάμε καρδιά. Καρδιολόγος Χλωροκώστας, Νίμιτς, φοβερός, στους τρεις στην Ευρώπη είναι, εγώ τι σας λέω, τρομερός, ό,τι είναι προχωρήσει, έχω στείλει ανθρώπους, μου φιλάνε τα χέρια όταν με βλέπουν και έχουν γίνει πολύ καλά. Λιαρόπουλος για μέση, ασύλληπτος, μην πάτε πουθενά, εντάξει υπάρχουν και άλλοι, όλοι οι γιατροί, αλλά εγώ σας λέω επειδή εγώ εγχειριστή εγώ, πράγματα, συγγενείς, είναι απίθανος όλα. Πετάς μετά. Σου κάνει τη μέση όπως ήσουν πριν. Ουρολόγος, Μαρτίνη Σπύρο, στο General, Ιασό, τρομερός. Και μετά πάμε, κόβος τέος στα αυτοκίνητα, κύριε Αντώνης. Είναι στο Μαρούσι, στο Δαχτυλίδι. Καταπληκτικός οργανισμός εκεί. Κύριος ανάνθρωπος ο κύριε Αντώνης. Πας στο αμάξι, θα το πάρεις ωραία, τελειότερα μηχανήματα, φοβερός. Να το έχετε υπόψη σας αυτό. Και απ' τον άλλο έχουμε και τον πνευμονολόγο Κοκκόνη στον Μπραχάμι. Με τα κρύα τώρα, κρύα. Να προσέχουμε και τα λοιπά. Λοιπόν. Αυτό είχα να πω και ένα ωραίο που θέλω να πω, είναι δικό μου. Ναι. Ότι Πανεπιστήμιο ΑΣΟΕ, τελείωσε οικονομολόγος Νίκος Αλέφαντος, ο εγγονός μου. Μπράβο, μπράβο Νίκο. Ο οποίος ορκίστηκε
Μπράβο. Παρουσιάστηκε και Ραρούλα εκεί, τρομερή. Χαμός. Έγινε χαμός όλοι. Φοβερός. Και έχει το ίδιο όνομα. Αυτό. Είναι τρομερός, φοβερός επιστήμονας και μπράβο του και συγχαρητήρια. Είδες, έβγαλες επιστήμονες. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να μην έβγαλες ποδοσφαιριστές ή προπονητές, αλλά έβγαλες επιστήμονες. Ναι, μπράβο, για πάμε τώρα να δούμε αυτό το 5-3-2 που φαίνεται πως θα παρατάσει ο Καρέρα, επηρεαζόμενος, επαναλαμβάνω, από τον Αντώνιο Κόντε, με το υπάρχον ρόστερ, βάζουμε, γιατί ο Βράνιες είναι στο ρόστερ, αλλά δύσκολα θα τον ξαναδούμε να ξαναπαίξει. Οπότε με τους εναπομείναντες Μπακάκι, Τσιγκρίσκι, Οικονόμου, τριπλέτα, Παολίνιο, Λόπες, τα ακραία μπακ, Σιμόες, Γαλανόπουλο, τους κόφτες, το Μάνταλο δεκάρι. Αυτό είναι. Τον Λιβάγια και τον Ολιβέρα μπροστά που είναι δύναμη. Είδες τι ωραία το βγάζει. Ναι. Μεγάλη δουλειά. Το παίξει καλά, να δούμε, θα μπορέσει να περπατήσει ωραία η ΑΕΚ. Είναι στους 10 βαθμούς πίσω από Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, αλλά έχουν play-off. Αν μπορέσει να ψαλιδίσει τη διαφορά και να μείνει τρίτη. Να δείξει και να μπει και στη νέα σεζόν πολύ δυνατά. Το κυριότερο είναι μην ασχοληθεί με τρία. Ναι. Τα μπακ πάρτε ο ένας έξω δεξιά, ο άλλος στην Πάρνηθα. Όχι. 5-3-2 ωραία, οργανώνομαι και φεύγω. Φύγει ένα μπακ, ο άλλος κλείνει μέσα, γίνονται τρεις και ένας τέσσερις. Είναι ωραία. Δηλαδή, άμα το παίξει έξυπνα, είναι καλό. Ναι. Σε κρατάει. Δύσκολα να τρως εύκολα γκολ, γιατί με τους δύο στόπερ που βάζεις πρέπει να παίξουν man to man, να εξουδετερώσουν, όχι ζώνες. Σωστό, σωστό. Βέβαια, εξουδετερώσεις τα center forward αντίπαλα, τα οποία δεν έρχονται κατά από τη σέντρα στην άμυνα να πάνε, μένουν στη σέντρα. Οπότε, αυτά στη επειδή σέντρα είναι Ιταλός και είναι και 10 χρόνια δίπλα στον Κόντε, θέλω να πιστεύω πρέπει ότι να τα ξέρει και να τα παίξει. Είμαι περίεργος να δω αν ο Μάνταλος θα μπορέσει να παίξει το ρόλο που είχε ο Πέδρο στη Τζέλση. Εάν δεν παίξει καθαρό δεκάρι και τον βάζει να ανεποκατεβαίνει. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα δούμε, ναι. Κώστα, πώς το βλέπεις? Εφόσον η ΑΕΚ από εξτρέμ είναι μάπα το καρπούζι. Εντάξει, ο Βέρντε χθες κάτι έδειξε και είναι και Ιταλός. Να κρατήσουμε μικρό καλάθι εκεί, γιατί... Ναι, λέω, η ΑΕΚ εξτρέμ δεν έχει. Της πλάκας είναι. Έχει έναν αφιλάρης από τους Πάσαρο Κούτσας και έτριβε τα δάχτυλά του. Σε έδωσε σαβούρα. Δεν πώς το λέει, τον έξαρο. Τον ένα εξτρέμ που πήρε. Ναι. Ο άλλος τον ξεχάσαμε, τον ένα γλίγορο που είχε που τάχανε τα γκολ. Ο Κλωναρίδης. Ο Κλωναρίδης, φάει κι αυτός. Ναι. Πήρε έναν άλλον εξτρέμ. Ο Αλμπάνης από τον Απόλλωνα που παίζει δεν παίζει. Ο Αλμπάνης είναι ψυχολογικά τι έχει δεν ξέρω και έχει. Έχει και το Βέρντε, ο οποίος είναι Ιταλός, έκανε ένα γκολ με φάουλ. Εκεί επειδή είναι Ιταλός, λίγο να τον προσέξουμε, μπας και του βρει κάποια άλλη θέση. Εντάξει. Λοιπόν, άκου, Τσιγκρίσκι. Ναι. Μόνο μπορεί σε 5-3-2 να παίξει την μπάλα του σε μικρό χώρο όπως ο Μόρας. Πλέον. Αν βάλει τον Μόρα και τον Τσιγκρίσκι, 40 χρονών είναι ο Μόρας και στέκεται, το σύστημα τον κρατάει. Έχει στις πλευρές και Χουλ και Λόπες, οι οποίοι είναι Λόπες και... Παολίνιο. Έχει Παολίνιο και Μπακάκι, που αν παίξει ο Μπακάκης τρίτο στόπερ και fullback. Βολεύει. Και κακώς του είπανε, του δώσανε εντολή του Κωστέλογλου να παίξει ανοιχτά και να δείξει θέαμα. Έχασε τη δουλειά. Ο άλλος με 5-3-2 θα βγει τριτός, θα παίξει μπάλα, χτυπήσει κανένα κύπελο και αν πάρει κάποιος ιδιοκτήτης στην ΑΕΚ που να ξοδεύει, όπως ακούμε ότι στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ είναι ο κύριος Καλτζίδης, τότε και στο κύπελο το καινούριο με ένα τέτοιο σύστημα μπαίνεις, τρίτος, αξιοπρεπής, τη πάρει κύπελα, τη πάρει πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να παίξει ο Μάνταλος εξτρέμ, το λέει ο Αλέφατος, εδώ και πάρα πολύ και καιρό. Και το συνυπογράφουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο Βόλος, Παναθηναϊκός 1-1. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κερδίσει από την αρχή του πρωταθλήματος 2 σερί μάτς και όσο δεν μπορεί να χτίσει ένα σερί, δύσκολα θα καταφέρει να είναι στην εξάδα. Εδώ χθες ο Γιώργος Οδόνης μας τα μπέρδεψε λίγο. Στην αρχή κατέβασε Σέκεφελ, Κολοβέτσιο πίσω, Γιώχανσον, Ινσούα, Ταμπάκ. Είχε στα χαφ το Δόνι εξάρι, Κολοβό και Μπουζούκι,
όπως μας έχει πει ο Νίκος, ως εσωτερικούς μέσους. Τα χάφα. Ναι. Και Χατζηθοδωρίδη, Χατζηγιοβάνι εξτρέμ, Μακέντα σεντερφόρ. Βέβαια στην επανάληψη έβγαλε τον Κολοβό, έβαλε τον Νούνιες δίπλα στο Δόνι, πήγε σε ένα 4-4-2 με τον Περέα δίπλα στο Μακέντα, αλλά ναι, έβγαλε τον Χατζηθοδωρίδη, έβαλε τον Περέα. Μην κουράζομαστε. Πάμε. Αυτό το υλικό του Παναθηναϊκού ναι. είναι το χειρότερο υλικό όλων των εποχών. Mm-hmm. Δεν έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό τον παλιό. Ναι. Δίνει μάχες ο Δόνης, καλά το προχωράει. Το παλεύει. Βέβαια, ποια έχει τη θέση και τέταρτη που θέλει να πάει. Άσε, η ομάδα αυτό, το υλικό, δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Δεν μπορεί να γίνει ο Παναθηναϊκός του Πανάκη, του Σοφιανού, του Φυλάκτου, του Κουτζίδη, του Αλούπη, του mm-hmm. Αλνού, του τότε το Φυλακούρη. Παίχτες, Δωμάζο, μηχανάκια. Δωμάζο, σαν τον Ιωάννη. Δωμάζο, Παπαμανώλη, Λουκανίδη. Τέρμα. Ζάιτς, Ρότσα, Ζάιτς, Ρότσα, Σαραβάκος, Βαζέχα. Σαραβάκος, μπράβο Γιάννη μου, παιχταράδες αυτοί. Σαραβάκος, Βαζέχα, όλοι σούπερ παιχταράδες, ασύλληπτοι. Δεν μπορεί να φτάσει εκεί. Εδώ λοιπόν θα το παλεύεις. Να κοιτάει να παίρνει τους βαθμούς, το 4-3-3, 4-4-2 κτλ. Μπορεί να του κάνει ζημιά, μπορεί να προσέχει να παίζει ωραία το 6-5-3-2, να πλασάρεται, να μην κινδυνεύει και να τελειώνει και βλέποντας και κάνουν. Το να πάει αυτή η ομάδα, αυτό το υλικό, όλους προφωνητάς του κόσμου να φέρεις, να γυμνάζουν, να κάνουν, δεν μπορεί να φτάσει στους παλιούς του Παναθηναϊκού. Σίγουρα. Όπως λοιπόν, είπες, Βαζέχα. Ατρόμητος Άρης 2-2 στο ντεμπούτο του Σάβα Παντελίδη απέναντι στην πρώην του ομάδα. Ναι, αλλά Παντελίδης έπαιζε ένας Φετματζίδης. Ναι, λες και ήταν ο Μέση. Μόνος στο γήπεδο. Και αυτός κοιμόταν ο Παντελίδης. Λες και ήταν ο Μέση. Πήρε ύπνο, κοιμόταν. Ναι. Το Φετματζίδη, έχεις Αντρούτσο, έχεις κάνα, εκεί πάρ τον εμάν του μάν οι δυο τους. Τι κάθεσαι, κερδάς. Έτοιμος σε δύο λεπτά τελειώνει το μάτς. Ναι, στο 82. Αλώνιζε, είχε πάρει τον ύπνο Παντελίδης, πρώτη φορά τον είδα έτσι. Ναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Επιτρέπετε. Αλώνιζε, ο ένας Φετματζίδης ήταν όλος ο Άρης. Λες και έλεπες το Μέση. Μπράβο. Λοιπόν, εκείνη την ώρα, έχεις πάει στο 82, 84, 82, κάτω εκείνη την ώρα. Κολλητά ένας απάνω, από πίσω οι άλλοι, κρατάς, αυγείς στην αντεπίδες δυο-τρεις φορές, έλειξε το μάτς τέρμα και πετάς και τρία στόπερ. Τρία και δύο μπακ πέντε. Έναν εμάν του Μάνος ο Φετματζίδη, δύο χαφ δίπλα. Και τελείωσε. Και τελείωσε. Μανούς ο Βέλιο μπροστά. Πάρουνε δύο φορές την μπάλα να ο Μανούσος ή ο άλλος. Ο Βέλιος. Και ο Βέλιος μετά κάνει και αλλαγές. Δηλαδή βγάζει τον Μανούσο, γιατί τον βγάζει. Τι κουράζει και ο Μανούσος. Yeah. Και βάζει κάτι άλλο και τα διαλάβει. Εδώ είναι να δούμε σε replay τον κόλ του Φετματζίδη από πού έχει πάρει την μπάλα και πώς δεν πέφτει παίκτη πάνω του. Παίρνει το χώρο του. Εδώ. Εδώ κοίτα. Λοιπόν, θα την πάρει από εδώ. Από εδώ. Εδώ κοίτα. Και πάει τώρα. Πάει, ελεύθερα πάει. Όλα. Εδώ κοίτα. Ο ένας πάει πάνω, τον περνάει τον ένα για πλάκα. Πάει, 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 πάει. Πάει. Ο άλλος οπισθοχωρεί, τον έχει 1,5 μέτρο. Του δίνει και χώρο. Του δίνει χώρο και τον έχει 1,5 μέτρο ναι. με τον ασκόζει το πόδι να σουτάρει και πάει στον κουλ. Και από εδώ στο replay φέρε φαίνεται. Μέσα, εδώ κοίτα, πού τον έφερε. Ο Ρεσβάνης. Ναι. Δεν χρειάστηκε καν να κάνει τρίπλα την μπάλα. Στον αργό Ρεσβάνης. Ναι. Σηκώνει και το πόδι, έχει πάει εκεί και το, με το αριστερό στην άλλη γωνία. Ναι. Λοιπόν, αυτό τον παίχτη, ναι. του βάζει ένα παίχτη, τον κυνηγάει. Έχεις τώρα έναν Αντρούτσο και άλλον ένα. Ποιο είναι. Το Χαρίσι έχει. Το Χαρίσι, μπράβο. Πάντως τον Κώστα. Ένα, ρε παιδάκι μου, πες έλα εδώ, οι δυο σας θέλω να παίξετε. Πάλι. Και από πίσω θα τον προσέχουν οι άλλοι δύο. Θα περάσει αυτούς απάνω. Μετά μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ναι. Και αντί να πάει να κλείσει απάνω του. Ναι. Και θα κάνεις όταν σε τριπλάρει στο αριστερό πόδι. Δεν σε τριπλάρει το... προς το μέσα, θα σου φύγει από εκεί. Για να απολαύει να σουτάρει. Δεν το καταλαβαίνουν. Αριστερό πόδας, κλείσε το αριστερό. Αν κάνει τρίπλα εδώ, θα πέσει πάνω στο αριστερό το δικό σου. Σωστό. Το οποίο είναι κουλό το δικό του. Κουλό και το δικό σου. Κουλό με κουλό. Το προλαβαίνεις που λέω. Μα μου κάνει εντύπωση το πόσο ανοιχτός ήταν ο Ατρόμητος. Φάνηκε ότι ο Φετματζίδης ουσιαστικά
Δεν είχε κάνει κάποια κλειστή τρίπλα. Λοιπόν, έτρεχε με την μπάλα. Με την μπάλα. Μπράβο σου, Γιάννη. Δεν είχε κάνει καμιά κίνηση. Λοιπόν, Κώστα. Τώρα ο Πατελίδης είχε το μάτι 4-3-3. Ωραία. Και του βγάζει τον Ανδρούτσο και βάζει τον Γιακουμάκη. Αυτός ο Ανδρούτσος μπορούσε να τον πιάσει τον Φετβαζίδη. Επίσης ο Φετβαζίδης έπαιζε έξω δεξιά και το αριστερό πάνω του Ανδρομπίδου κακός. Αλλά και πάλι παίζει με δύο φορ αργούς, παίζει με δύο στόπερ αργά και το κέντρο του είναι μπάστε σκύλια λέστε. Το παίρνει ο Φετβαζίδης. Μπαίνει από αριστερά κλείνει μόνος του σε ζώνη. Αυτός ήταν μόνο. Ο Μαντσίνη της πλάκας είναι. Ο Ντεκινή είχε βγει. Οι άλλοι παίζουν ο Λάσο, παίζει σέντερ φορ τύπης. Όλη η ιστορία ήταν ο Φετβαζίδης. Αλλά ο Ατρόμητος, βλέπω και εγώ ότι 4-4-2 τον Άρη, ανοιχτές όλες οι πόρτες, τα 70 μέτρα οι γραμμές. Αλλά πάλι καλά που το πήρε, γιατί έτσι όπως το έβλεπα το μάτς, Γιάννη. Πήγαινε το χάσει κιόλας, ναι. Αν δεν έλεγε το πέναλτι που δεν είναι πέναλτι, χτυπάει την μπάλα ο κακός αυτό Άριο Άμπαλος, αυτός ο εξήτη του Άριο, λέω. Ο Μπα, μέτριος, Άμπαλος. Έχει μια γρηγορά, αλλά είναι άτσαλος, πάνω στο πέναλτι δεν ήταν. Ο Ατρόμητος θα έκανε. Και έχασε την αλλαγή που βγάζει τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος με τον Χαρίτση, γρήγοροι και οι δυο, κρατούσανε κέντρο μια χαρά. Τον πέταξε έξω να βάλει τον Γιακουμάκη. Εκεί ήταν το έγκλημα του για μένα. Ναι, εδώ είδαμε και την ευκαιρία που έχασε στο τέλος ο Άρης να κάνει την ολική ανατροπή, έτσι που το έβγαλε πάνω στο γραμμή ο Ριζβάνης. Το έβγαλε ο Ριζβάνης, ναι. Και αυτά τα στόπερ που έχει ο Ατρόμητος, χαμηλά πολύ αργή. Και ο Γούτας, ο Ριζβάνης έχει χάσει. Λοιπόν, προσθέσω και κάτι. Έχει προβλήματα ο Ατρόμητος. Πες το λίγο. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή ο Παντελίδης. Πήγε σε έναν Ατρόμητο χτες σιδερένιο και κάθισε στον πάγκο. Έφυγε ρε από τον Άρη. Νέα ομάδα σε πληρώνει και κάθισε στον πάγκο. Λες και ήταν ξενύχτης 24 ώρες. Επειδή ήταν ο Άρης. Ναι. Να μην τον δυσαρεστήσει. Είχε στον Άρη. Πήγες εδώ. Τώρα είσαι με θα κερδίσεις τον Άρη να τους πεις μάγκες. Με διώξατε. Αυτό θα πάθετε. Ή αν έφυγες μόνος σου, αυτό θα πάθετε. Πήγε και κοιμήθηκε. Αλώνιζε ο Φετματζίδης, έφτασε με το Ρεσβάνι, ψηλός ο ένας, κανεί ανοιχτό, άλλος μικρό. Έφυγε. Μπήκε στα δίθια. Έφυγε. Λοιπόν. Δεν κατάλαβε, δεν βλέπουνε μόνο τα. Κάτσε τώρα ο αυτός, έφυγε και... Για να τον δούμε. Λοιπόν, τυχώς που εδώ... πήγε και το 2-2. Αν είχε και 10 λεπτά, λέει, αν τον άφηνε στο Φετματζίδη, θα σου κάνει και τρίτο. Λοιπόν, με αυτά κύριε, κλείσαμε και για σήμερα. Δεν προλάβαμε να πούμε τα διεθνή που είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα, ενδεχομένως την Παρασκευή. Την Τετάρτη υπάρχει ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων στο Champions League. Να δούμε εκεί αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να κερδίσει και να πάρει την πρόκριση στο Europa League. Αύριο επαναλαμβάνω 7.30 με 8.30 στο YouTube telesport.tv. Νίκος Αλέφαντος με Νίκο Αβραμίδη αναλύουν τα πάντα λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί νωρίτερα, αύριο στις 18.30 το απόγευμα με το Sports Core Record. Να είστε καλά.